Και η πρώτη ενέργεια που είχαμε να κάνουμε σαν πρωτοβουλία πολιτών Δήμου Θερμαϊκού είναι να επιδώσουμε ένα έγγραφο και κυρίως να κουβεντιάσουμε μαζί σας, σαν Δημοτική Αρχή. Επιτροπή Κατοίκων του Δήμου Θερμαϊκού συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Γιάννη Αλεξανδρή και του επίδωσε ψήφισμα ενάντια στο χαράτσι ακινήτων που καλούνται να πληρώσουν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Θα πρέπει να δω τις προτάσεις σας, τι έχετε να πείτε, και εκείνο θα πρέπει να μην οδηγήσουμε τους δημότες μας ή με πρωτοβουλία δική μας σε άλλη χειρότερη διαδικασία από αυτή που υπάρχει. Έτσι, εγώ δεν έχω κανένα λόγο ούτε να στερήσω την πρωτοβουλία σας, τον δράγο σας, ούτε είμαι αντίθετος. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να λαϊκίσω. Να σας χαϊδέψω και να γίνω ευχάριστος. Σήμερα φέραμε εδώ στον Δήμαρχο το ψήφισμα το οποίο συντάξαμε χθες που βρεθήκαμε για πρώτη φορά οι πολίτες εδώ πέρα του Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την αντιμετώπιση του χαρατσίου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δώσαμε στον Δήμαρχο αυτό το ψήφισμα με το οποίο το ζητάμε να συνδράμει και να βοηθήσει αυτή την κίνηση. Πιστεύουμε ότι τελικά θα βοηθήσει. Για την ώρα βέβαια ο Δήμαρχος είναι σκεπτικός και προβληματισμένος κατά το πόσο θα μπορέσει ή όχι να βοηθήσει. Θα το δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ήδη σε ολόκληρη την Ελλάδα συγκροτούνται επιτροπές ώστε να πιέσουν τις δημοτικές αρχές να συνταχθούν μαζί τους. Μάλιστα, αρκετοί δήμαρχοι έχουν πάρει θέση ανοιχτά υπέρ των αντιδράσεων και διοργανώνουν μαζικές εκδηλώσεις. Είναι ευθέως παράνομο και αντισυνταγματικό. Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της φορολογικής ισότητας και την αρχή με βάση την οποία πρέπει να επιβάλλονται συγκεκριμένα βάρη στους πολίτες. Δηλαδή, εμφανίζεται ως τέλος, άρα θα πρέπει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα που δεν έχει, στην πραγματικότητα όμως είναι φόρος. Σε χθεσινή συγκέντρωση στην Αγία Τριάδα παρευρέθηκαν κάτοικοι από όλο το Δήμο, όπου συζητήθηκαν οι δράσεις που θα ακολουθήσουν. Θέλουμε να βάλουμε το Δήμο πρώτων ευθυνών του, υπέρ του δημότητου και ζητάμε την νομική προστασία του Δήμου και τον θέλουμε συνοδοιπόρο και συναγωνιστή στον αγώνα που κάνουμε, όχι για να μην πληρώσουμε για να βουλιάξει το κράτος οικονομικά, για να μην πληρώσουμε αυτό που, όπως λέει και ο λαός, νταβατζιλίδικα, το χαράτσι που μας βάλαν διαμέσου της ΔΕΗ. Ήδη χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα καλούνται να πληρώσουν το αποκαλούμενο χαράτσι των ακινήτων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Εμένα μου ήρθε 1.200 ευρώ να πληρώσω για πρώτη δόση, έτσι, που από αυτά τα λεφτά τα 600 είναι το χαράτσι, ας πούμε. Και τα επόμενα πάλι 600 ευρώ, η δεύτερη δόση. Αδυνατείτε εσείς να το πληρώσετε, θα το πληρώσετε. Αδυνατώ έτσι κι αλλιώς με το ζόρι να πληρώσω το ρεύμα το υπάρχον. Που καίω. Το πληρώνω πάντα καθυστερημένα με 1.000 ζόρια, ας πούμε, όχι να πληρώσω και αυτό. Θα συνταχτώ με όλους τους, με όλη την ομάδα αυτή, δεν θα πάω να το πληρώσω, γιατί άσχετα αν έχω ή δεν έχω να το πληρώσω, εάν ο γείτονάς μου υποφέρει, θα υποφέρω κι εγώ την άλλη μέρα. Εμείς έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα πρωτοβουλίας στα πλαίσια του Δικαιωρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η οποία θα παρέχει συνδρομή και συμβουλευτική στήριξη δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Θα έχει όλα τα υποδείγματα των εγγράφων, δικογράφων και πάει στη διάθεσή τους. Και αν επιθυμούν να κάνουν κάποια προσφυγή, έχει καλούς. Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και δικηγορικοί σύλλογοι προτείνουν τρόπους σε αυτούς που αρνούνται ή δεν μπορούν να πληρώσουν το φόρο. Υπάρχει μια αναλυτική οδηγία που σε καθοδηγεί με την προϋπόθεση ότι η κάρτα σου θα μπορεί να σε παραπέμψει σε εξόφληση λογαριασμού 10. Ας πούμε ότι το έχεις αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας φόβος μήπως η ΔΕΗ έχει μπλοκάρει, αυτή τη διαδικασία και δεν κάνω δεκτό τα χρηματικά ποσά. Πάντως η προσκόμιση του αποκόμματος σε κάποιο φορέα όπως θα είναι ο Δήμος και η συγκέντρωση και κατάταξη αυτών των αποκομμάτων με βάση τους αριθμούς παροχής μπορεί να βοηθήσει σε μια δυναμική αντίδραση. Πρέπει να βρούμε λύσεις, γιατί τα πράγματα δεν περιμένουν, είναι άγρια και θα γρέψουμε κι εμείς. Σημαντική ημέρα για τη συνταγματικότητα ή μη του φόρου είναι η Δευτέρα Δεκεμβρίου, καθώς θα κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, με ενδιαφέρον αναμένεται και η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκ μέρους μιας 90χρονης συνταξιούχας. Πιστεύουμε ότι αν συζητηθεί στο δικαστήριο και δεν κριθεί ότι είναι αναρμόδιο, ότι θα γίνει δεκτή και ίσως αυτή η απόφαση να είναι πιλότος για μελλοντικές.